Σας είπα και άλλοτε ότι στην Αγγλία όταν πρόκειται να ενθρονίσουν μια βασίλισσα είτε ένα βασιλιά ζητούν 7 καθαρά κοριτσάκια και δεν υπάρχουν. Πέστε μου, στην Αγία Γραφή υπάρχει κάτι το οποίο μας προειδοποιεί για αυτό το αμάρτημα? Στην Αγία Γραφή. Αν θυμηθείτε, όταν ήταν οι μέρες του Νόε, ο Νόε έζησε 100 χρόνια και 100 χρόνια τους έλεγε μετανιώστε, μετανοείτε, τους έλεγε. Έρχεται πάνω σας μεγάλο κακό. Τίποτα. Και ήταν τρελό. Και όταν, ναι, τον έκανε τρελό. Ναι, ναι. Και όταν έκλεισαν την Κιβωτό, ήρθαν εκείνοι που την έκαναν την Κιβωτό. Και του έλεγαν, μα εμείς την έκαναμε. Εσείς την έκαναμε. Τους έλεγαν, δεν πιστεύαν. Και λέγει ο Θεός, λέγει ο Θεός τούτα τα λόγια. Μετεμελήθην διότι επίησα τον άνθρωπο. Ποιος το λέει ο Θεός αυτό? Για ποιο σκοπό μετεμελήθη ο Θεός? Διότι λέγει αυτός ο κόσμος δεν βλέπει τίποτε άλλο μόνο τη σάρκα του. Το σαρκείον, αυτό το σαρκείον ξέρετε είναι μεγάλος πόλεμος. Αυτό ζητάει τα φαγητά, ζητάει τις ειδονές, ζητάει τις ευχαριστήσεις, ζητάει τις αναπαύσεις, ζητάει τα... Και για να σας ερωτήσω, να δω ποιος θα μου πει. Ο μεγαλύτερος αρχιτουρίστας του κόσμου ποιος είναι? Περνούν από εδώ τουρίστες πολλοί. Ο αρχιτουρίστας ποιος είναι? Το όνομά του το γνωρίζουμε. Είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Ο αρχηγός του... Έξω από εδώ. Ο διάβολος είναι ο αρχιτουρίστας, λέει. Περιήλθον την οικουμένη άπασα, λέγει, και τώρα εδώ πάρει με. Μαζί με τους αγγέλους του Θεού, μπήκε και αυτός μέσα. Του λέγει ο Θεός, τι γυρεύεις βρε εσύ εδώ? Ήρθα, του λέγει, να μου δώσεις άδεια να επιτεθώ στον Ιώβ. Ο Πανάγαθος Θεός γνωρίζει όμως κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Γνωρίζει τη ζωή του κάθε ενός ανθρώπου από τη στιγμή που πλάθεται στην αγκάλια της μητέρας. Από την ώρα που πλάθεται, ο Θεός γνωρίζει και λέγει «Εκχυλίας μητρός υγειασμένος», λέγει. Γιατί? Διότι γνωρίζει ο Θεός που είναι ο παντογνώστης όλου του κόσμου, γνωρίζει το παρόν, το μέλλον και το προηγούμενο, το προ, το παρόν και το μέλλον. Γνωρίζει επίσης ο Θεός την τελευταία λέξη που θα βγάλουμε από το στόμα μας προτού βγει η ψυχή. Και να φανταστείτε τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος ο Θεός να φυλάει, να είναι μακριά από το Θεό και να βλασφημεί και να σχρολογεί και να μην ακούει κανενός και να μην ζητά κανένα, και όταν του λέγουν ότι θα έρθει ο ιερεύς να σε δει, να μην πατήσει, λέει. Ο αγαπών ημάς εμέ αγαπά και ο υπακούν ημάς εμέναν υπακούει, λέει. Τι να πούμε. Δεν άκουσαν αυτοί οι άνθρωποι τίποτε καθόλου. Δεν άκουσαν εκείνο που είπε ο Θεός, είπε άφρον, λέγει, εν την καρδία αυτού, οικέστη Θεός.
Είπε ο τρελός είναι, λέγει, που είπε ότι δεν υπάρχει Θεός. Και ο άφρον του Ευαγγελίου μάζευε, του δίδει ο Πανάγαθος Θεός και φορεία, λέγει, καρπού της γης. Και ήταν τόσο πολύ εφορία, τόσο πολύ το εισόδημα που δεν ήξερε πού να το βάλει. Και όλη τη νύχτα γύριζαν από τη μια, γύριζαν από την άλλη. Ουφ, λέει, τι να κάνω, πού θα τα μαζέψω, πού θα τα βάλω. Λέει, έχω αποθήκες, αλλά τούτα που έχει χρόνια, τόσα πολλά που δεν μπορώ να σκέφτομαι τι να κάνω. Και εκεί που γύριζαν από τη μια και από την άλλη, να λέγει, το βρήκα. Να κρεμνήσω τώρα στις αποθήκες που είναι μικρές, να κάνω μεγαλύτερες, να βάλω μέσα όλο το εισόδημα και να πω, ψυχή μου έχει να φάει για πολλά χρόνια, φάει επί εφραίνου. Και εκείνη τη στιγμή μόλις είπε το εφραίνου, απαντά ο Θεός. Ανόητε άνθρωπε, του λέει. Τούτο το βράδυ σου ζητούν τη ψυχή σου οι δαίμονες και άι τι μας ασθήνιαστε. Ξέρετε, παιδάκια μου, ότι υπάρχουν σήμερα παιδιά τα οποία οι γονείς είχαν ταλαιπωρηθεί στη ζωή τους να τους αφήσουν χτήματα, να τους αφήσουν σπίτια, να τους αφήσουν περιουσίες, να τους αφήσουν οτιδήποτε φανταστείτε. Και όταν γύρασαν και έφτασαν στο γύρα, προσπαθούσαν να το βάλουν, να τα βάλουν τα πλάνετα αυτά μέσα σε εκείνα τα καπί για τους γύρω. Λοιπόν, είχε έναν πατέρα ο οποίος έλεγε στο παιδί του, μικρό το παιδάκι, ο παππούς σου, έλεγε, θα το βάλουμε στο καπί. Έμεινε το μωρό το καπί, τι είναι ήταν το καπί. Τέλος πάντων, πήγαινε με το αυτοκίνητο μια μέρα και απέναντι βλέπει ένα σπίτι. Λέει, παπά, τι είναι αυτό. Του λέει, πήγε μου. Α, αυτό που θα σε βάλω μέσα όταν θα γυράσεις, το λέει. Λέει, όταν γυράσεις, λέει, θα τους βάλουμε στη μέσα. Αυτός είναι ο άνθρωπος, δυστυχώς. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Είναι μέσα στις εντολές του Θεού, η πέμπτη εντολή. Και τούτο για να προλάβει ο Θεός τον αχάριστον άνθρωπο. Να τον προλάβει, να μην σπρώξει τους γονείς και να μην τους κοιτάξει. Και βλέπετε ότι ο ίδιος ο Θεός μας δίδαξε ότι πρέπει να προνοούμε για τους γονείς. Ενθυμηθείτε πάνω στο σταυρό. Βλέπετε τη μανούλα του από κάτω να κλαίει. Βλέπετε τον μαθητή μου να κλαίει. Και γυρίζει και λέει, μανούλα μου, δεν θα με βλέπεις πια. Θα είμαι κοντά σου, αλλά δεν θα με βλέπεις. Και σου δίδω αντί εμού τον μαθητή μου. Ιδού η μήτυρ σου, του λέγει του Ιωάννου, και λέγει στην Παναγία μας, ιδού ο Υιός. Εφρόντισε για τη μανούλα του ο Θεός, για να μην μείνει. Και από την ίδια στιγμή εκείνη, λέει, παρέλαβε ο Ιωάννης την Παναγία μας εις τα ίδια. Μέσα να δούμε, είχαν κανένα σπιτάκι φτωχικό, και εκεί ο Ιωάννης δεν αφήσε την Παναγία μας μόνη της, αλλά συμπαραστάθηκε όπως ο Χριστός μας ήταν κοντά της. Πόση μεγάλη σημασία έχει τούτο που είπαμε τώρα. Πολλά λέγουμε, αλλά τούτο είναι το πιο φρικτό από όλα. Να αφήσεις τη μανούλα σου και τον πατέρα σου στα χέρια μιας γυναίκας ξένης. Είχα μια περίπτωση, η οποία μας τηλεφώνησε, μου λέει, μου φέρανε μια από τη Σρι Λάγκα. Λοιπόν, λέω, τι κάνει. Μαγειρεύω, λέει, και πετάει το φαγητό. Και εγώ έχω αρρωστήσει, λέει, από τη στιγμή εκείνη,
Και την έδιωξα, λέγει, για να αναστηθώ. Είναι ξένο το πλάσμα, ποτέ δεν έχει ούτε υπομονή, ούτε λυπάται. Και ο γέρος πάντοτε έχει γίνει ένα μικρό παιδάκι. Έχει πείσματα, δεν μιλά, δεν ακούει πολλές φορές. Και αυτό το ξένο το πλάσμα αρχίζει και χτυπάει. Δηλαδή να έχεις τη μανούλα σου, να έχεις τον πατέρα σου και να τα χτυπάει ένα ξένο πλάσμα, γιατί έχει δυσκολίες και θέλει ανάπαυση. Δεν ξέρω αν είδατε μέσα στην τηλεόραση με εκείνες οι κυρίες που πάνε στα μωρά και τα μωρά κλαίνε και τα πιάνει και τα χτυπάει και τα πετάει και τα και ευτυχώς που τους πιάνουν αυτούς τους κακούς ανθρώπους. Τους πιάνουν και τους οδηγούν στα δικαστήρια. Αλλά είναι φοβερό. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και να έχουμε αγάπη. Αγάπη. Ο Κάιν και ο Άβελ. Ο Κάιν σκότωσε τον αδερφό του. Για ποιο λόγο? Τότε υπήρχαν οι θυσιάς των Θεών. Είναι τούτο το οποίο λέγω και ευχαριστώ τον Άγιο Γεώργιο που με αξίωσε και από την ημέρα που χτίστηκε η εκκλησία του, μέσα είχα βάλει καθαρό κερί, ολοκάθαρο, χωρίς να υπάρχει ίχνος δόλου. Και έμπαινε μέσα στην εκκλησία και βοηθίαζε την εκκλησία με το κερί της μέλισσας, διότι κι αν είσαι από το καλύτερο το οποίο παίρνει η μέλισσα από πάνω στα όρη και τα βουνά και τα σπεδιάδες και τα άνθη, δεν είναι δόλος. Το πιάνεις αυτό το κεράκι και κάνεις κερίνη στην εκκλησία. Αυτό είναι η προσφορά του ανθρώπου εις τον Θεό. Δεν είναι ανάγκη να είναι μεγάλο κερί. Να είναι ένα μικρό κεράκι αλλά καθαρό. Όταν ο Κάι ήταν γεωργός, και αυτός ήταν σκληρό καρύδι που λέμε. Και όταν θυσίαζαν στο Θεό, ο Άβελ θυσίαζε το καλύτερο αρνάκι που είχε. Εκείνος έπιανε το πιο σαπημένο κριθάρι, σιτάριν ότι είχε και το έβαζε θυσιάσει στο Θεό. Δεν επήγαινε η θυσία του ίσα στο Θεό, επήγαινε στον του Άβελ και αντί να διορθωθεί, τον ευθόνησε τον αδερφό του και τον σκότωσε. Βλέπετε τι κακό πράγμα είναι ο φθόνος. Αλλά και η απροσεξία η μεγάλη, η απροσεξία η μεγάλη είναι φοβερό πράγμα. Και η βία πάρα πολύ μεγάλη. Θα σας πω ένα παράδειγμα και θα τελειώσω. Επικαιρών της Κωνσταντινούπολης, αυτοκράτορ υπήρξε ο Μαυρίκιος, με το όνομα το μεγάλο. Ανέβησαν οι Πέρσες, μπήκαν στο Βυζάντιο, έκαναν έφοδον, άλλους το σκότωσαν, άλλους τυράννησαν, βασάνισαν και άλλους τους έπιασαν εχμαλώτους, 12.000 εχμαλώτους. Χριστιανούς από την κυβερνητία του Μαυρικίου. Όταν τους επήρε ο Πέρσης, στρέφεται στο Μαυρίκιο και του λέει να μου δώκεις ένα χρυσό νόμισμα για τον κάθε ένα, δηλαδή 12.000 χρυσά νομίσματα. Όχι, του λέει, δώσ' μου. Δώσ' μου αργύριον, του λέει, να μου δώσεις 12.000 αργυρά νομίσματα. Δεν σου δίνω, του λέει. Να μου δώσεις, του λέει, χρήματα όσα θέλεις και να σου τα δώσω πίσω τα πλάσματά σου. Τίποτα δεν σου δίνω, του λέει. Και αυτό ήταν ένα σημείο φοβερό, γιατί αυτοί οι οποίοι ήκουσαν όλων
το δράμα αυτό, είπαν ότι αυτός είπε δεν θα με αναδείξουν έπειτα στην αρχηγία. Για αυτήν την αρχηγία πια. Γι' αυτό θέλουν να είναι όλοι αρχηγοί. Άλλοι είπαν ότι ήταν φιλάργυρος. Όπως και να είχε το θέμα, όταν ο Πέρσης του είπε αυτήν την προσφορά για να σώσει τα πλάσματά του, αυτός δεν τα πήρε και διατάζει και κόβουν τα κεφάλια όλων και των 12.000 κόσμων. Τα βάζει πάνω στα κοντάρια και δεν τα πάει. Έγκλημα φοβερό, έκλαιγαν και οι πέτρες. Οπότε ο Μαυρίκιος είπε, Θεέ μου, τούτο το λάθος που έκανα είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα της ζωής μου. Σε παρακαλώ, θέλω να μου δώσεις τώρα τιμωρία στούτον τον κόσμο για να μην το τιμωρηθώ αιώνια, ατελείωτα. Ο Πανάγαθος Θεός το άκουσε. Γίνεται ανταρσία αμέσως. Τον πιάνουνε τον Μαυρίκιο και τη γυναίκα του και τα παιδάκια του και ανεβαίνει στο θρόνο ο Φωκάς, ο τύραννος. Μόλις ανέβηκε στο θρόνο, φέρτε μου τον αυτόν εδώ, λέει, που έγινε η αιτία να πάνε 12.000 άδικα για τη φιλαργυρία. Κάθεται στο θρόνο, διατάζει τα σπαθιά να είναι έτοιμα και πιάνει πρώτα-πρώτα το μικρό του το παιδί. Του κόβει το κεφαλάκι, έβλεπε εκείνο μια το μαχαίρι, έβλεπε μια το μανούλα του, έβλεπε μια τον πατέρα του και ο Μαυρίκιος τι έλεγε, δίκαιος η Κύριε και δίκαιε εκρίσεις σου. Τίποτα άλλο δεν έλεγε, ούτε να κλάψει ούτε τίποτα, παρά μόνο να έλεγε αυτή, δίκαιος η Κύριε και δίκαιες εκρίσεις σου. Πιάνει το τρίτο, πάει στη μητέρα, η μητέρα αρχίζει να βλέπει τον δήμιο, να βλέπει τα σπαθιά, να βλέπει το κεφάλι. Μένει τώρα ένα παιδάκι, το οποίο είχαν μια βοηθόνη στο σπίτι και εκείνο το παιδάκι το τελευταίο που έμεινε, είπε ότι η γυναίκα η οποία βοήθησε το σπίτι λέει δεν θέλω να χαθεί όλο το αίμα το βασιλικό, πιάνει το παιδάκι της και το δίδει στο δήμιο και πιάνει το τελευταίο παιδί του Μαυρικίου να το φυλάξει. Το βλέπει ο Μαυρίκιος τούτο και λέει όχι, λέει, πάρε το παιδάκι σου που είναι άδικος θάνατος και βάλε το παιδάκι μου που φταίω εγώ. Και τότε το πιάνουν εκείνο το παιδάκι και πάει και το τελευταίο απομεινάριο της διαδοχής. Ο Μαυρίκιος δεν έλεγε τίποτε άλλο, ούτε δάκρυζε ούτε τίποτε, μόνο έλεγε Κύριε δίκαιε εκρίση σου. Δίκαιος είσαι, δικαιοσύνα συγκάπησας, δικαιοσύνη δίδεις. Εποθούσε οπωσδήποτε να μην πέσει στην κρίση του Θεού για 12.000 ψυχές και να υποφέρει αιώνια, αιώνια, αυτό το αιώνιο τι είναι, ατελείωτο. Αυτό το αιώνιο το ατελείωτο είναι φοβερό πράγμα, αδερφοί μου. Και δεν γνωρίζει ο κόσμος και να πει βρέμα, εδώ υπάρχει κόλαση. Εδώ αν υποφέρω 10 χρόνια θα τελειώσουν, αν υποφέρω 20 θα τελειώσουν, αν υποφέρω 500 θα τελειώσουν, μια μέρα θα τελειώσουν. Οι κόλασεις δεν τελειώνουν. Είναι ατελείωτη. Εν τέλει
πηγαίνει και ο τελευταίος Μαυρίκιος και έτσι μένει η τιμωρία η οποία ήταν πρόχειρη, τελική, αλλά έσωσε την ψυχή του ο Μαυρίκιος με την εξομολόγηση που έκανε, με τη δικαιοσύνη που ζήτανε από τον Θεό, με τη δικαιοσύνη που το έδωκε ο Θεός και έτσι έμεινε αυτό το παράδειγμα και το γράφουν τα βιβλία των Ρωμαίων, το γράφουν αυτό το παράδειγμα για να ξέρει ο κόσμος ότι ο φιλάργυρος ο άνθρωπος δεν βλέπει ποτέ καλές μέρες. Να θυμηθούμε το μεγάλο το δικό μας το όνομα το μεγάλο το οποίο ήταν στην Οικουμένη ολόκληρη όταν έφτασε η στιγμή κατά την οποία ο γιος του είχε χτυπήσει και δεν μπορούσε να συνέλθει πλέον από το τραύμα, έλεγε όσα πλούτη έχω να τα δώσω αλλά να σωθεί το παιδί μου. Δεν σώθηκε. Έτσι, παιδάκια μου, να προσπαθούμε στο Θεό με να είμαι ευάρεστη ενώπιον του, να μην κλείνουμε πουθενά, να μην δώσουμε την ψυχή μας, ούτε στους χορούς, ούτε στις διασκεδάσεις, ούτε στα πρόσκαιρα, ούτε στα μάτια, ούτε πουθενά. Διότι ό,τι και να κάνεις σε αυτόν τον κόσμο είναι περαστικά. Μια μέρα φεύγεις. Ού και έχουμε νοοδεμένο σαν πόλη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν έχουμε εδώ το παραμείνουμε, λέει. Αλλά τη μέλουσα να επιζητούμε. Εκεί που είναι η ζωή χωρίς πόνο, χωρίς λύπη, χωρίς πάσα. Εκεί λέει είναι η αιωνία μακαριώτης. Μακάρι, θυμηθείτε τον μακαρισμό σε πάνω στο όρο που πήγαινε ο Κύριός μας και είχε τονίσει έναν χαρακτηριστικό μέρος, λέγει, που θα δεις τον Θεό. Μακάρι η καθαρή την καρδία, λέγει, ότι αυτοί τον Θεό όψαν. Όσοι έχουν καθαρή καρδιά, αυτοί θα δουν τον Θεό, λέει. Οι άλλοι δεν τον βλέπουν. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψαν. Καρδία καθαρά χτίσαν να μην ο Θεός, λέγει ο Δαβίδ. Και πνεύμα έφτασε και ένισαν τη συγχάτη. Καρδία συντετριμμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενός. Βλέπετε πόσες φορές μας προειδοποιεί ο Θεός. Το πλάσμα να είναι απλό, απονήρευτο, να μην έχει φθόνο, να μην έχει μίσος, να μην έχει έκθρα, να μην ζηλεύει, να μην συκοφαντεί, να μην διασύρει. Όλα τα θέλει ο Θεός, γιατί πηγάζουν από την καρδία του ανθρώπου. Γι' αυτό να παρακαλούμε τον Θεό, παιδάκια μου, και πρέπει να προσέξουμε πολύ όσοι έχετε φίλους και γνωστούς που θα πάνε τώρα στο τάγμα του διαβόλου. Βλέπετε ότι έχουμε δύο. Ένα τάγμα του Θεού και ένα τάγμα του διαβόλου. Ετοιμάζεται ο Θεός να βάλει τα παιδιά του ιδού, λέγει, η πύλη της μετανοίας άνοιξε. Οι βουλόμενοι να αθλήσουν να μπουν μέσα στο στάδιο, λέει. Εκείνοι που βούλονται, ο Θεός δεν πιάνει κανένα με το ζόρι. Όποιος θέλει, λέει, για να ακολουθήσει. Την ίδια στιγμή όμως που ανοίγει ο Θεός τις πύλες για να βάλει της μετανοίας άνοιξε, με πύλα ζωοδότα, λέει, ορφρίζει καθ' το πνεύμα μου προς ναών των Αγιών σου, ναών φέρουν το σώμα του, όλων εσπυλωμένων. Το σώμα μου, λέγει ο Θεέ μου, είναι γεμάτο από αμαρτίες. Ο ναός σου που είναι το σώμα μου, λέει, είναι γεμάτο από αμαρτίες. Ελέησε με, Κύριε, της μετανοίας την πύλη να άνοιξον. Ζωοδότα, Κύριε. Και βλέπετε, ανοίγει τώρα ο Χριστός μας τις μέρες της Μεγάλης Τεσσαρκώστης και να προσέξουμε είναι στην νηστεία τώρα, θα πούμε λίγα λόγια. Αν θα μας δοθεί ευκαιρία από το Άγιο Ιερόν Άμβονα, αλλά να έχετε πάντοτε υπόψη σας ένα πράγμα. Νηστεία του χριστιανού ανθρώπου είναι δύο, όχι μία. Νηστεία του φαγητού και καθαρότης της σαρκός.
εν κρατεία δηλαδή, και κοιλία και σώμα. Ουδέποτε, αν υψώσουμε τα μάτια μας, θα δούμε ένα αεροπλάνο να πηγαίνει με ένα φτερό. Να δούμε έναν αετό να πηγαίνει με ένα φτερό. Να δούμε μια βάρκα μέσα στη θάλασσα να πηγαίνει με ένα κουπί. Θέλει δύο κουπιά. Η νηστεία σου για να πάει στο Θεό χρειάζεται να είναι νηστεία κοιλίας και νηστεία του σώματος. Και να επιδοθείς στην προσευχή. Τότε θα έχεις στο Θεό παρησία και θα πεις ότι ανίστεψα. Αξίωσε με Κύριε μου να φτάσω την ημέρα της Αναστάσεώς σου, να χαρεί η καρδιά μου. Όταν έχουμε αυτήν την νηστεία, τότε ο κόσμος νηστεύει πραγματικά. Και αν δούμε ότι ο Κύριος μας επί 40 ημέρες δεν ήπιε ούτε νερό, ούτε φαγητό, ούτε τίποτε. Πώς άντεξε? Άντεξε, το λέγει ο ίδιος. Όταν ο διάβολος τον βρήκε πεινασμένο, του λέει πέσε στις πέτρες να γίνω ψωμί για να φας, τώρα που πεινάς. Και αποκρίθηκε ο Κύριος, ού και πάρτος ζήσετε άνθρωπος, λέει. Αλλεμπαντηρήματι εκπορευμένα εκ στόματος Θεού. Όταν μελετάς τα λόγια του Θεού, χορταίνεις. Δεν χρειάζεσαι τίποτα. Αλλά εμείς σήμερα δεν έχουμε μόνο να φάμε νηστίσιμα. Έχουμε όλη την ευλογία προς το παρόν. Προς το παρόν. Ύστερα από λίγο δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν. Διότι αυτός ο Αντίχριστος θα χτυπήσει την κοιλία όλη του την δύναμη. Και όταν πεινάς πια, και εκείνη η μάνα που έχει και 4 και 5 παιδιά, θα λέει και τα παιδάκια μου τι θα γίνει. Αχ, μανούλα, δεν ξέρεις τι λες. Νομίζεις ότι τα παιδάκια σου είναι δικά σου. Δεν είναι δικά σου, είναι εκείνο που σου τα έστειλε. Εκείνο θα φροντίσει. Δεν θα τα αφήσει ποτέ να χαθούν τα παιδάκια σου. Μόνο να έχεις πίστη. Αλλά έχουμε πίστη? Δεν έχουμε. Η πίστη μας είναι ανεμικιά. Όπως τον άνθρωπο που ζητά αίμα. Για να του βάλουν αίμα για να ζήσει. Αυτά είναι τα σημεία των καιρών τα οποία ακριβώς θα έρθουν εντός ολίγου χρονικού διαστήματος και τότε οι πιστοί στον Θεό θα αντέξουν, οι άπιστοι δεν θα αντέξουν. Θα έρθει ο ήλιος, λέει, θα επιτρέψει ο Θεός στον ήλιο καυματίσε τους ανθρώπους εμπειρή. Θα γίνει τέτοια ζέστη που θα λιώνει ο άνθρωπος από την πολύ ζέστη του ηλίου, λέει. Και εκείνοι που πιστεύουν στον Θεό λέγουν θα δοξάζουν τον Θεό και εκείνοι που δεν πιστεύουν θα τον βλασφημούν γιατί επιτρέπει αυτήν την καύση του ηλίου. Θα επιτρέψει να πέσει, λέγει, χάλαζα ταλαντιαία. Ταλαντών έχει βάρος 28 κιλά. Σκεφτείτε το λοιπόν να πέσει ένα τέτοιο χαλάζι. Που το λέγει η Αγία Γραφή, δεν είναι αστεία, δεν είναι ψέματα. Η Αγία Γραφή άλλοτε ακριβολογεί και άλλοτε αλληγορεί. Όταν ακριβολογεί η Αγία Γραφή και λέγει αυτό θα γίνει, αυτό θα γίνει. Ταλαντιαία χάλαζα, λέγει, η οποία δεν έγινε ποτέ πάνω στη γη, θα γίνει με τη βοήθεια του Θεού και με την άδεια του Θεού. Για να ξεχωρίσουν και θα μείνουν κοντά του και ποιοι θα φύγουν. Θα επιτρέψει αρρώσκες ο Θεός, θα επιτρέψει, βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή που μιλούμε, έπεσε μια αρρώσκια πάνω στις κότες. Όλες οι κότες, άλλες δεν γεννούν, άλλες ψοφάνε. Τι είναι από αυτά τα οποία ραντίζουν? Βλέπετε ότι ραντίζουν τον ουρανό, και σκέπεται ο ουρανός, όλοι εμείς που είμαστε από κάτω, με ψήγματα αλουμινίου. Ψήγματα αλουμινίου, δηλαδή καταπίνουμε αλουμίνιο που γίνεται σκόνη και όπως αναπνέουμε μπαίνουμε μέσα στους πνεύμονες και βλέπετε υπάρχουν τόσες αρρώστες, τόσα βάσανα. Όλος ο κόσμος
σε μια ηλικία δεν αντέχει περισσότερο γιατί δεν έχει δύναμη. Αναπνέει αυτό το αλουμίνιο. Και είναι πάνω από 10.000 μέτρα. Από πάνω, για να είναι ελεύθεροι, να μην τους ελέγχει κανένας. Και το αφήνουν από εκεί πάνω εκεί και πέφτει κάτω και πιάνει όλο τον κόσμο. Τα φυτά λιώνουν και πάνε, ξηραίνονται. Τα ψάρια, είπε, λέγει η Αποκάλυψη ότι θα βρωμήσει η θάλασσα, λέει. Και δεν θα έχει ο άνθρωπος να φάει ψάρι. Πηγαίνουμε ίσα ίσα, διότι κάθε και λίγο πιάνουν τα ψάρια και βάζουν πάνω πομπούς για να ξέρουν πού πάνε τα ψάρια. Αυτή η πομπή όμως είναι δηλητήρια. Και από τον δορυφόρο, αν θέλει τα αφανίζει, αν θέλει τα αφήνει και ούτω καθεξής, είναι τούτο το οποίο ακριβώς θέλει να πάρουμε τη σφραγίδα του. Να πάρουμε τη σφραγίδα του αυτή, η οποία θα έχει μικροτσί πάνω, το οποίο θα ανανεώνεται. Θα ανανεώνεται και δεν μπορεί να τελειώσει ποτέ. Άπαξ και το βάλει ορμά μέσα στο αίμα και εκείνον ανανεώνεται, 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 ανανεώνεται και δεν μπορεί πια ο άνθρωπος να φύγει από την παγίδα του Αντιχρίστου. Γι' αυτό εμείς έχουμε το σύνθημα. Μην παίρνετε ποτέ καμιά κάρτα. Ποτέ. Θα μας κόψουν τα πάντα, να μας τα κόψουν. Αλλά δεν θα υποταχθούμε όμως και στον Αντίχριστο για να μας κυβερνάμε τους δορυφόρους οι οποίοι ελέγχουν επίτα τον άνθρωπο και όπου βρίσκεται ο άνθρωπος θέλει τον αρρωσταίνει, θέλει τον πεθαίνει σε δευτερόλεπτα. Δεν έχει να αναντεθεί ούτε να υπερασπιστεί από πουθενά. Αυτά όλα παιδάκια μου και με το παράδειγμα του Μαυρικίου που ζητούσε να τον ελεήσει ο Θεός για να μην κολλαστεί αιώνια και ζητούσεν τον Θεό δίκαιος η Κύριε και δίκαιες οι κρίσεις σου το ελεή. Εσύ είσαι ο δίκαιος και θα με κρίνεις δίκαια, εγώ μετανιώνω και πραγματικά είδε τη γυναίκα τον επεθαίνει, είδε τα παιδάκια τον επεθαίνουν και ο ίδιος πέθανε μέσα σε αυτήν την τιμωρία την οποία επέτρεψε ο Θεός γιατί φιλαργυρία. Να παρακαλέσουμε τον Θεό μας να μας ελευθερώσει από τα πάθη, από τα πάθη τα οποία ακριβώς τούτος ο κόσμος είναι γεμάτος και είπαμε στο Κύριο μας ότι εκείνον το οποίο σε νικά σε έχει σκλάβο. Οήτεται τούτο και δεν δούλωται. Σε εκείνον που σε έχει νικήσει, έχει γίνει δούλος. Και είπαμε το παράδειγμα του τσιγάρου. Τσιγάρο. Πες ένα που είναι καπνιστής, κόψε το τσιγάρο. Βρε, είναι σατανικό, δεν με ενδιαφέρει, λέει. Βρε, φτύρει την υγεία σου, δεν με ενδιαφέρει. Και θυμούμε στον Ευαγγελισμό, όταν με αξίωσε ο Θεός μας και ήμουν 5 χρόνια, είχα ένα καρδιολογικό τμήμα και ο κόσμος που εξομολογείται μέσα στα 5 χρόνια, το λιγότερο να μην βάλω πολλά, 5.000 άτομα εξομολογήθησε. Ήσαν και οι 5.000 καπνιστές, παρακαλώ. Και του έλεγα, παιδάκι μου, του πεθαίνεις. Δεν μπορώ, λέει. Έχει υποδουλωθεί. Οήτεται τούτο και το δουλό. Έχει υποδουλωθεί στο τσιγάρο. Δεν το αφήνει πλέον. Τον έχει κάνει δούλο του. Και τούτο είναι εκείνο το οποίο ακριβώς ο Πανάγαθος Θεός λέει προσέχετε μη σας νικήσει ο διάβολος και σας υποδουλώσει. Όταν σε υποδουλώσει ο διάβολος πια πώς να φύγεις. Μπορεί να φύγεις. Που χρησιμοποιεί το παν. Λέγει, εσείς λέγει, έχετε αρχηγόν εκείνον που αγαπά. Εμείς έχουμε ένα αρχηγόν εκείνον που μας δίνει, δεν του πάρουμε ψυχές. Αλίμονό μας λέγει, πώς τη τραβούμε. Αλίμονό μας τη τραβούμε. Θα πάθουμε όπως εκείνος, έκανε λέγει ο διάβολος, τράβηξε
όλους τους διαβόλους και του λέει «Εσύ τι έκανες» του λέει για να φέρει ψυχές. Του λέει «Πήγα στο πανηγύρι» λέει «εκεί που πανηγυρίζω» και τους έδωσα μαχαίρια και τους έδωκα και ποτό, ήπιανε λέει, με αφήσανε και σφαγήκανε και τους έφερα εδώ. Τίποτε λέει, δώστε του τιμωρία, διατάζει τους άλλους δεμά. Εσύ του λέει τι έκανε. Εγώ λέει πήγαμε στα πλοία και τους έβαζα και βλασφημούσαν και πόρνευα. Και μου επέτρεψε ο εκείνος από ψηλά λέει, άνοιξα τη θάλασσα και κατέπηκε όλο το πλοίο. Τίποτε του λέει, πάρτε τον κι αυτό. Τρώει και εκείνο ξύλο. Εσύ τι κάνεις, του λέει, τι έκανες, πόσους με έφερες εδώ. Λέγει, πήγα στις γειτονιές και έβαλα τα παιδάκια, λέει. Τσακωθήκανε μεταξύ τους, έρχονται οι γονείς, τσακώνονται και εκείνοι. Τους πάω στα δικαστήρια, ορκίζονται ψέματα και τους φέρνω εδώ. Τίποτα καθόλου, δεν έκανε τίποτα, του λέει. Άντε, και αυτό στη Μαρία. Εν τέλει, βρίσκεται ένας, ο πιο μικρός από όλους τους γιαόλους. Του λέγει, εσύ τι έκανες. Εγώ τους είπα ότι υπάρχει Θεός, υπάρχει η Παναγία, υπάρχουν οι Άγιοι, υπάρχουν η Εκκλησία, αλλά τους είπα, έχεις καιρό να ακούμε. Για μετά λέει. Το λοιπόν, και τους άφησα εκεί λέει και περίμεναν να βρουν καιρό, πεθαίνουν και τους φέρουν. Εσύ του λέει έκανες το καλύτερο. Βγάζει την περικεφαλία που είχε ο αρχηγός και του τη φοράει και του λέει εσύ είσαι ο καλύτερος. Αυτό παθαίνουν. Έχεις ακόμη καιρό, έχεις ακόμη καιρό, έχεις ακόμη καιρό. Και πάει. Το λοιπόν, παιδάκια μου, σήμερα θα πάρουμε το σύνθημα του Ασώτου Υιού, την επιστροφή και την μετάνοια. Όσο το δυνατόν να βρούμε ένα καλό πνευματικό να μας εξομολογήσει, να μας φυλάει ο Θεός με καθαρή τη συνείδησή μας. Τούτο που είπα σήμερα και να το προσέξουμε, τουλάχιστον όσοι είμαστε εδώ, όταν έχουν μνημόσυνο τρέχουν να κοινωνήσουν. Αχ, τι μεγάλη παγίδα του διαβόλου. Πού πάει, παιδάκι μου, πάω να κοινωνήσω, λέει, για την ψυχή του πεθαμένου. Για την ψυχή του πεθαμένου, σου λέει, τι δουλειά να έχει. Ο πεθαμένος με σένα, τι δουλειά να έχει. Εκείνος πήγε, θα κοινωνήσεις εσύ ανάξια, χωρίς εξομολόγηση, χωρίς νηστεία, χωρίς προετοιμασία. Πάει να κοινωνήσεις για την ψυχή του πεθαμένου. Ποια ψυχή είναι πεθαμένου, βρε παιδάκι. Και το έχουν και δεν μιλάει κανένα να διαφωτίσει τον κόσμο. Η ψυχή του αποθαμμένου κερδίζει προτού φύγει από τον κόσμο τούτο. Το λοιπόν, παιδάκια μου, δεν τελειώνουμε. Το ένα φέρνει το άλλο, το ένα φέρνει το άλλο, ως εδώ.